Δείχνει ότι είναι πολύ πιο γρήγορος αυτή τη στιγμή όμως. Ήταν καθόλου. Ήταν και πριν μπουν στα pit, έκανε καλύτερους χρόνους. Ούτως ή άλλως ο Γκερέρι, απλά έχει αυτή την ατυχία εκεί στο pit stop. Φαίνεται ζεστάθηκαν τα ελαστικά του και λειτουργεί πολύ καλά το μονοθέσιο τώρα. Έτσι. Για να δούμε, 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα απομένουν για το πέσιμο της καρός σημαίας. Πρέπει όταν μπουν στην ευθεία να του είναι πολύ κοντά, να έχει κολλημένη τη μουσούδα από πίσω. Ανησυχία στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ. Επιτέθηκε, για να δούμε αν θα κρατήσει. Την κράτησε ο Γκερέρι. Πάρα πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Αργεντινό. Πρέπει να πιάσει τον ύπνο τον Βαλές. Σέντρα του ντου κεφαλιά μέτρο γλουγκόλ. Έφυγε. Αν δεν βγάλει πρόβλημα τώρα. Μάλιστα. Ας ευχηθούμε να μην βγάλει, γιατί είναι όμορφο να βλέπουμε τον Ολυμπιακό και την ελληνική ομάδα στην πρώτη θέση. Για να δούμε εδώ το πέρασμα. Σε δύσκολο σημείο. Μάλιστα. Πω. Αντρίκιο προσπέρασμα από τον Γκερέρι. Σαμπουκά πολύ είχε εδώ. Του δείξε ότι θα περάσω όπως και να έχει, δεν υπάρχει. Έτσι ακριβώς. Όπα, αφήσεις πόρτα, πέρασα. Και έχει δημιουργήσει και διαφορά, όχι τίποτα άλλο. Φαινόταν από πριν. Θα τον πλησιάσει τώρα και το μοναδίσμα της Κορίνθιας. Μάλιστα, τα ελαστικά της Μισελέν λοιπόν ίσως έπαιξαν το δικό τους ρόλο. 3 λεπτά αγωνίας. Α, το 1,2 ήδη. Κράτα αυτή τη διαφορά. 3, 5, 20 με 1, 2,99. Η διαφορά. 1 λεπτό και 53 δευτερόλεπτα για το πρώτο σφύριγμα. Με τον Ολυμπιακό να είναι πάρα πολύ κοντά, μην το χρυσουζεύουμε βέβαια. Μπορεί να περάσουν αρκετά μονοθέσια, έχουν δηλαδή δυνατότητα, θα είναι πιο γρήγοροι. Έχει πρόβλημα ένας καθρέφτης στο μονοθέσιο του Ολυμπιακού, ο δεξής, έχει κρεμάσει. Στα 2 δευτερόλεπτα η διαφορά του Ολυμπιακού από τη Λίβερπουλ και στο 1,6. 3,6 δηλαδή, σύνολο από την Κορίνθιανς. Είκοσι ακόμα και άλλο 1,5 λεπτό όσο διαρκεί δηλαδή ο γύρος στην πίστα του Εστορίλ. Εδώ να δούμε τώρα. 4,36 χιλιόμετρα. Για να δούμε αν θα χάσει χρόνο ο Γκερέρι. Το μονοθέσιο της Midland στα pit. Εστέμπαν Γκερέρι στην πρώτη του εμφάνιση με τα χρώματα του Ολυμπιακού. Θα φέρει την νίκη όπως όλα δείχνουν. Ναι, δεν δείχνει κάτι να τον εμποδίζει. Και εδώ κολλάει, θρυλική νίκη. Σικέιν. Πλησιάζουμε στο τέλος. Ανηφορικό κομμάτι εδώ. Και παίρνει και μια έτσι προσωπική εκδίκηση από τους Βραζιλιάνους για την ήττα τα ξημερώματα από την Αργεντινή. Ευθεία κίνηση τερματισμούς και καρό σημαία. Καρό σημαία. Πρώτη νίκη για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα της Super League Formula με τον Εστέμπαν Γκερέρι στα cockpit. Κάνει και τα δικά του τώρα. Ωραίο πράγμα. Για να δούμε αν θα έχουμε και κάποια συνεννόηση με τα pit. Να ακούσουμε έτσι τον ενθουσιασμό και τη χαρά του Αργεντινού. Σημασία έχει το μονοθέσιο έμβλημα, το δαφνοστεφανωμένο έφηβο. Είναι στην πρώτη θέση. Είναι στην πρώτη θέση.
Επιτυχία για τα ελληνικά χρώματα. Πρώτη νίκη λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Στη δεύτερη θέση η Λίβερπουλ. Δύο μεγάλα λιμάνια. Και στην τρίτη θέση το βραζιλιάνικο μονοθέσιο της Corinthians. Θα το δούμε να βγαίνει. Μάλιστα, κάνει τον Bolt. Όπως πανηγυρίζει ο Τζαμαϊκανός, έτσι και ο Αργεντινός. Ο Φλάς. Φλάς Γκόρντον. Ο Γκερέρ ήταν και στην Αλαΐν, είχε πάρει και εκεί νίκες. Οπότε δεν είναι τυχαίος στην Super League. Τι σου είπα, λέει ο ο team manager του Ολυμπιακού και του Βασιλείας, χαρακτήρια.